Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι μέχρι τέλος Ιουλίου η αφήξη μας θα είναι στις 105 με 110.000 άτομα. Σε σχέση με τις 480.000 που φέραμε το 2019 τον Ιούλιο, δηλαδή είναι μια πτώση περίπου 77%. Πιστεύουμε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, κάθε εβδομάδα θα είναι λίγο καλύτερα από την προηγούμενη. Πιστεύουμε ότι τον Αύγουστο, εάν δεν έχει κάποιο απρόοπτο από τις αγορές στην Ελλάδα, θα είμαστε περίπου σε 180.000. Άρα οι αρχικές μας προβλέψεις για 500.000 που λέγαμε αρχή του μέσα Μαΐου, πιστεύω ότι είμαστε σε αυτό το στο προγραμματισμό. Εάν το συγκρίνουμε με το 2019, σίγουρα δεν είναι ικανοποιητικό. Εάν το συγκρίνουμε ότι θα είχαμε 0, είναι ικανοποιητικό. Σε γενικές γραμμές, οι τουρίστες είναι ικανοποιημένοι με το προορισμό, αλλά είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν τηρούμε τα πρωτόκολλα στην καθημερινότητά μας και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Παίζουμε λίγο με τη φωτιά. Είναι πολύ προσεκτικοί, γίνονται αρκετά τεστ στο αεροδρόμιο, γίνονται περίπου 500 με 600 τεστ την ημέρα στο αεροδρόμιο. Στα ξενοδοχεία, σε γενικές γραμμές, τηρούνται τα πρωτόκολλα και στις μεταφορές, αλλά δυστυχώς στην καθημερινότητά μας είναι πολύ last minute, πάμε σε βάθος δεκαημέρου. Κυρίως ο μεγάλος όγκος των κρατήσεων είναι στο επόμενο δεκαήμερο, δεν είναι στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, γιατί υπάρχει ανασφάλεια, φοβάται ο κόσμος. Αυτό που για παράδειγμα που έγινε στην Ισπανία, προσωρινά μας ευνοεί η κατάσταση, γιατί πήραμε ένα κομμάτι των πελατών, αλλά δεν βοηθάει αυτή η ανασφάλεια στον τουρισμό. Ο τουρισμός για να μπορέσει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, θέλει ηρεμία και ασφάλεια. Και αυτό ότι έμειναν 600.000 τουρίστες στην Ισπανία με αυτή την ανασφάλεια ότι θα πιστέψουν πίσω στις χώρες τους και θα έχουν 2 εβδομάδες καραντίνα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε προορισμό. Η νούμερο ένα αγορά είναι η Γερμανία αυτή τη στιγμή, η Πολωνία, η Τσεχία και η Δυτική Ευρώπη. Αυτές είναι οι βασικές μας χώρες. Από 15 εβδόμου ξεκίνησε η Αγγλία και η Σκανδιναβία. Τώρα στις χώρες που δεν προβλέπεται να ανοίξουν ή θα ανοίξουν πάρα πολύ αργά είναι η Ρωσία και το Ισραήλ. Τώρα για το θαλάσσιο τουρισμό, δυστυχώς η Ρόδος είναι χαμένη της χρονιάς. Παρόλο που το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν τα κρουαζιερόπλια αρχές Αυγούστου, η Ρόδος νομίζω ότι θα δει το πρώτο κρουαζιερόπλιο μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και με το γιότινγκ γίνανε κάποιες αστοχίες και έτσι είμαστε λίγο εκτός προγραμματισμού. Αργότερα δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην δίνουμε ελπίδες στον κόσμο. Θα είμαστε τυχεροί αν θα πάμε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου με 20 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το ρεαλιστικό σενάριο. Αυτό που είπαμε από την αρχή ότι θα είναι περίπου 500.000 άτομα με προϋποθέσεις στο νησί, αυτό σημαίνει ότι είναι περίπου το 20% των περσινών αφήξεων. Εάν είναι ικανό αυτό το 20% να μας ικανοποιήσει, όχι, δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν είναι αρκετό να μας ικανοποιήσει όλους. Αλλά όπως είπαμε, ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, δεν συγκρίνεται με τίποτα με την περσινή χρονιά. Και πρέπει να τη συγκρίνουμε με το αν δεν θα είχαμε καθόλου τουρισμό ή θα συγκρίνουμε την προηγούμενη εβδομάδα τι είχε γίνει. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν ένα μήνα δεν είχαμε καθόλου τουρισμό. Προσωπική άποψη είναι ότι δεν μας ευνοεί το να υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Εμείς θέλουμε ηρεμία, ασφάλεια. Είναι ένα brand η Ρόδος που μπορεί να σταθεί με ανταγωνισμό και με την Τουρκία και με την Ισπανία. Στέκεται πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά τα ρεκόρ αφήξεων που κάναμε, τα κάναμε με έντονο ανταγωνισμό και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό. Δεν μας ευνοεί το να έχουμε κλειστές αυτές τις αγορές. Δεν είναι βιώσιμο.